Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Την Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την Ελλάδα. Γιατί έχουμε και πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, ρε φίλε. Και... Μακεδονία. Α, Μακεδονία, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την Ελλάδα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες. Την ελληνική Μακεδονία. Καλά δεν ήσουν χθες το άλλο Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο. Γιατί? Λοιπόν. Και ήθελα να βάλω τόσα πράγματα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Δεν χρειάζεται. Είπαμε δύο πράγματα. Φτάνουν κιόλας. Γιατί, ρε. Θέλω να βάλω κι άλλο. Λοιπόν, έτσι που λέμε να αρχίζουμε κάπως έτσι. Έτσι, Θεσσαλονίκη. Να. Να. Ο Γιώργος από το Βερολίνο παρακολουθεί, ρε φίλε. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να ξέρει πού είμαστε. Από πού βγαίνει αυτή η εκπομπή. Δημόσιο ραδιόφωνο το κάνουμε, Γαβαλιά. Θυμάσαι που έλεγε. Ναι, γιατί άλλο... μετά στον Γιώργο από το Βερολίνο, τον Γιώργο από την Ισπανία. Συγγνώμη. Έχουμε τον Αλέξανδρο από το Παρίσι. Έτσι. Έχουμε τον Γιώργο Ντραγάκη από την Ρουμανία. Έτσι. Έχουμε τον. Την Κάθη από Αυστραλία. Αλία. Έτσι. Αδελαϊδά είναι. Σίδνεϊ, πού είναι. Δεν ξέρω. Μελβούρνη θα είναι. Μελβούρνη. Δεν είναι Μελβούρνη. Όχι, δεν είναι Μελβούρνη. Δεν είναι Μελβούρνη. Εντάξει. Το ξεκαθάρισε. Πάντα Αυστραλία είναι σίγουρα. Μια... Μελβούρνη έχουμε. Ναι, έχουμε και Μελβούρνη. Έχουμε και Μελβούρνη. Έτσι. Δηλαδή. Ο κόσμος... Έχουμε από Βουλγαρία. Έχουμε. Και από έχουμε. Έχουμε και από Βόλο. Έχουμε. Έχουμε και από Καλαμαριά. Και από παντού έχουμε. Έτσι. Έτσι Καλαμαριά. Ναι, δηλαδή να τα λέμε. Να τα λέμε όλα, όλα. Δηλαδή όταν ο άλλος ακούει από το εξωτερικό, γιατί τώρα τελευταία του έχουν μπερδέψει λίγο τον κόσμο, να ξέρουν ότι εδώ έχει μπει safety car, εκπέμπει από Θεσσαλονίκη. Λέω το Σοφού εδώ. Λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει κιόλα εδώ να μα πει μια καλημέρα. Η εκπομπή είναι ανοιχτή. Λοιπόν. Και έτσι να ξέρουμε. Δηλαδή, σκαλί-σκαλί να πηγαίνει. Είναι το αμερικάνικο σύστημα πυραμίδα, ανάποδα όμως. Και από Αγγλία, καμιά φορά ο Αντώνης από εκεί, από το Λονδίνο. Ο Αντώνης από Αγγλία. Ναι. Μέσα από το Λονδίνο, μέσα. Εδώ. Δίπλα στην εδώ. Βασίλισσα. Οξά. Από τα ένδοξα σαβάλια. Ωραία, φίλε. Τι πάθανε και αυτά τα σαβάλια, ρε φίλε. Τι ανεμοστρόφιλο πέρασε. Μόνο από ένα χωριό πέρασε ο ανεμοστρόφιλο. Και τα κανάλια σου. Ναι. Από ένα χωριό πέρασε έτσι. Δεν χρειάζονταν. Ένα χωριό πέρασε. Ήμαρτον, υπομονή ξά. Λοιπόν... Όχι ξά, ανησυχέ. Λοιπόν, να μπερδευόμαστε γιατί έχουμε μια διαφορά ηλικίας 40 χρόνων περίπου. Είσαι τόσο μεγάλο, έτσι. Λοιπόν. Όπως καταλάβατε, ναι. Ξεκινάει μια εκπομπή αυτοκινήτου. Εντάξει, δώσαμε τις καλές μέρες μας σιγά σιγά έτσι. Σε όλο τον κόσμο σιγά σιγά θα δώσουμε τις καλές μέρες μας. Και από την εξωτική αμαλιάδα. Έτσι, αμαλιάδα, να μάθεις να τα λες. Πώς πήγε από το Βερολίνο. Τι βγάζει η αμαλιάδα, τι βγάζει. Τι βγάζει. Τι βγάζει η αμαλιάδα. Τι βγάζει. Τόσα χρόνια μαζί μου δεν έμαθες τίποτα. Ειδικά για την αμαλιάδα. Καρπούζια. Όχι. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Δηλαδή θες το καρπούζι της αμαλιάδας, δεν υπάρχει. Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέχρι τις 11 θα πάμε με πάρα πολλά νέα από το χώρο του αυτοκινήτου. Και έχει νέα. Πολλά νέα. Πάρα πολλά νέα. Πραγματικά όμως. Και όσο πλησιάζει η Γενέβη θα έχει ακόμα περισσότερα, γιατί οι εταιρείες ετοιμάζονται για τη Γενέβη. Ένας μήνας έμεινε. Να πούμε μια καλημέρα στον τεράστιο τον Τάσο Τρέγια. Έτσι. Ο οποίος χθες έτσι έκανε τις γνωστές του εξόδους. Αυτό καλημέρα το πράγμα που πηγαίνει ναι, και πάει βγάζει πιάτα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Και... Αυτό το κάνουμε και εμείς όμως. Με τα πιάτα. Εντάξει. Εντάξει ρε φίλε, όταν πηγαίνεις στο West Saloon θα κάνεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να βγάλεις. Λοιπόν, τι μου θύμισες τώρα και... με τη Σαλούν. Πω... Σ' άρεσε έτσι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή πήγα και εντάξει. Έλεγες. Από τη μέρα που με γνώρισες, τι σου είχα πει. Την πρώτη φορά που σου είχα μιλήσει. Άσε. Μην πω. Την πρώτη μέρα και σου είχα πει. Πρόσεξε. Κάτσε. Να τα λέμε. Σου είπα τρία πράγματα. Ένα πράγμα που περιλάμβανε τρεις ώρες. Σώπα. Σου είχα πει τότε, πριν 15 χρόνια Τάσο. Ήμουνα 28 χρονών τότε, θυμάμαι. Πώς παίρναν τα χρόνια Τάσο μαζί σου. 28, ρε. Αφού είμαι 43 τώρα. 43 είσαι. Είναι. Έλα ρε. 28 και 15, 43. Σοπάρε. Σωτήρα, καλά, καλά. 28 και 15, 43. Δηλαδή. Ναι, ναι. Μας κάνει ξεχάσουμε εδώ που ξέρουμε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Κάθε μέρα κι άλλο. Ωραία. Και τι σου είπα. Πρώτη φορά που σε είδα. Δεν ήξερα τη γνώση είχε για το αυτοκίνητο. Δεν με ένοιαζε. Γιατί σου ένα καλό παιδί τα σκοτσάκια. Τι λες, ρε. Και ήθελα να σε βάλω στον δρόμο. Και σου λέω. Για καμπρό θα με έπαιρνε. Για γυναίκε. Αυτοκίνητα και φαγητό. Εδώ! Τώρα για ό,τι θέλεις. Ναι, τώρα για γυναίκες μην το σχολιάσουμε. Άστε καλύτερα. Άστε γυναίκες καλύτερα. Τώρα το κόψαμε το ένα σιγά σιγά. Μείναμε στο φαγητό και στο αυτοκίνητο. Να κόβεις. Να κάνουμε. Είμαστε λεβέντες να κάνουμε. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα από Καλαμαριά. Γράφετε και από που είστε. Θα τελειώσει το βίντεο. Ναι. Έτσι. Σιγά σιγά. Έτσι. Και όχι λόγω μπαταρία. Να ξέρετε ο σταθμό εδώ είναι απλά. Φορτίζουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Φιλώνει ρεύμα. Ναι, αλλά. Καλημέρα στον Λάζαρο από Καλαμαριά. Αλλά τι γίνεται.
μόλις τελειώσει το βίντεο και το ανεβάσουμε πάνω, μπαίνετε στην ομάδα Safety Car και συνεχίζετε από κάτω και γράφετε τις καλημέρες και όπου μας ακούτε. Έτσι. Για να έχει ο Μάνος να λέει ότι μας ακούει από εδώ, από εκεί, από μια περιοχή, από την άλλη, από μια πόλη. Γιατί η κομπή είναι international. Έτσι. Ντουμπάι δεν έχω. Πώς ήμασταν εμείς, πώς το παίζαμε εμείς κάποτε international, τώρα είναι η εκπομπή international. Έλα, μια καλημέρα από το Ντουμπάι θέλω. Καλημέρα από το Ντουμπάι. Ναι ρε φίλε, έτσι θέλω μια καλημέρα, έτσι, μια καλημέρα από το Ντουμπάι. Δεν κατάλαβα, γιατί όχι. Πριν μπούμε σε αμυγός αυτοκινητικά θέματα. Έτσι, γιατί έχουμε πάει. Λοιπόν, εδώ, έτσι, καλημέρα εδώ και στα παιδιά εκεί στη μαγευτική κερασιά. Άμα κάνω λίγο το τηλέφωνο έτσι δεν θα μπορέσω να δω το μήνυμα. Δεν θα το βλέπει μετά. Ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, τι λέει, εγώ τι πώς από εδώ. Εγώ, πώς από εδώ. Το αποσιολόγιο σου είναι γεμάτο. Εντάξει, έπρεπε, τι να κάνουμε. Θα πάμε σε πάρα πολύ έτσι ωραία θεματάκια σήμερα, ανάλαφρα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ καλά με τον Ντάστον Κοτσάνη και πώς να μην είσαι καλά όταν έρχεσαι με το i30 το fastback, έτσι, στην εκπομπή. Και ξεκινάει το τεστ του i30 του fastback. Πανέμορφο. Volvo XC60 έχουμε και αυτό στην κατοχή μας. Αφήσαμε το C4 και να πάρουμε το 500X. Τι να πρωτοπρολάβουμε οι άνθρωποι. Τι πόνος. Τι πόνος ξέρεις. Εξανθόπουλε. Δεν μπορώ τόσο αυτοκίνητο, Αγγελικούλα. Πώς θα το οδηγήσουμε. Εντάξει, υπάρχει θα τα οδηγήσουμε και θα τα κάνουμε και θα τα γράψουμε και θα τα ανεβάσουμε σε safetycar.gr για να μπαίνετε μέσα. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε τώρα σιγά σιγά το live και συνεχίζετε εκεί στην ομάδα στο Safety Car που γίνεστε μέλη. Στέλνετε τις καλημέρες σας και από πού μας ακούτε για να έχουμε κι εμείς μια άποψη. Ένα μέτρο σύγκριση, παιδί μου, πώς ακούνε. Έτσι ακριβώς. Από τον πλανήτη. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε τα βίντεο εδώ πέρα. Τάσο Κοτσάνη, να πούμε και τις πρώτες καλημέρες στην αγαπητή φίλη και συνάδελφο την Βίκη την Μπαϊρακτάρη. Έτσι, στο Χάρη είπαμε από Αμαλιάδα, έτσι να τα λέμε. Στον πρόεδρο. Σε διπίτ. Το Φανή Παπαδόπουλο. Στην Άντζελα, στην Αναστασία από Βόλο, στον Δημήτρη, στον Γιάννη τον Σιδηριάδη από Καλαμαριά, στον Βαγγέλη τον Αντωνιάδη από Σταυρό, στον Σταύρο τον Ελέα που τρέχει όλη μέρα. Στον Μπάμπη και στην Αθηνά από το εξωτικό μεσημέρι. Λάκωμα. Λάκωμα. Έτσι, άντε. Μεσημέρι, το μεσημέρι έχει εκεί κάτι. Στον Δημήτρη, στον Θοδωρή, στον Κώστα. Ωραιότατα. Και στον άλλο τον Κώστα. Ωραιότατα. Μπράβο. Από Βόλο, από εδώ, από εκεί. Από πίστα καρτ Σερών. Εδώ ο φίλος ο Θοδωρής. Ρίξε μια γύρα και για μας που δεν είμαστε εκεί. Και στον Κώστα από Βέρεια. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά νέα σήμερα. Να πούμε, πέρα από πολλές έτσι, ειδησούλες διάφορες, θα έχουμε κάνει ένα μοντέλο ανάλυση σήμερα ή να μην το κάνουμε σήμερα τίποτα. Να μαζέψουμε μια... Όχι, μοντέλο ανάλυση δεν θα έχουμε. Ναι, μοντέλο ανάλυση θα έχουμε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Είμαστε κλειστά στο μοντέλο ανάλυση, τέλος. Δεν κάνουμε κανένα μοντέλο ανάλυση. Ετοιμάζουμε πραγματάκια. Οπότε μέχρι εκεί θα είμαστε λίγο εγκρατείς. Δεν θα πούμε τίποτα ακόμα. Κράτατα. Γράφτα και ετοιμάσου. Ωραία. Οπότε να πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε λίγο από τη Hyundai γιατί ήρθαμε με το i30. Κάτσε ρε, μισό λεπτάκι. Εσύ είσαι εδώ πέρα. Τι θες να πω. Ναι. Κάποιος αυτή τη στιγμή σε χορηγεί. Α, ναι, σωστά. Είναι και αυτό. Α, δεν ντρέπεσαι. Αντρέα, ακούς να αυτά κάνεις τον άλλον και τι ώρα ξεχνάει. Είναι. Μπορεί να μην σηκώθηκε ακόμα, περίμενε. Και να θέλω να φορτσάρω και την ώρα μόλις σηκωθεί. Λοιπόν, όντως, έχεις δίκιο, κάτσε μας έφαγε το live. Τετραμπάιτ. Πες εσύ το τετραμπάιτ, θα πω εγώ το γοσταλούν γιατί ξέρεις το φέρνω και λίγο έτσι πιο. Λοιπόν, να σου τρέχουν τα σάλια. Ό,τι θέλετε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λάπτοπ, ανακατασκευής, τα πάντα όσον αφορά του ηλεκτρονικού υπολογιστέ και περιφερειακά, τετραμπάιτ, παπάφε 91. Στην κάτω τούμπα, 23-15-50-60-56-5-trabyte.gr. Βλέπετε τις εκπληκτικές τιμές σε υπολογιστές και πιστέψτε μας, οι τιμές δεν υπάρχουν. Και αν πάτε από εκεί και πείτε safety card ή libero, η τιμή θα κατέβει. Όντως κατέβηκε, παιδιά, πήγαμε χθες, περάσαμε από εκεί και μου λέει μόλις έφυγε, άνθρωπος που ακούει safety card και libero, τους πάσαν το αυτοκίνητο. Του πήραν το λάπτοπ. Ρε φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, αφήνεις και εσύ το λάπτοπ
Μέσα στο αυτοκίνητο. Σε κοινή θέα τώρα. Εδώ δεν αφήνουμε πλέον ούτε 2 ευρώ μέσα στο αυτοκίνητο. Πραγματικά. Να μην φαίνεται τίποτα. Σπάει όλο το αυτοκίνητο για να πάει 2 τυρόπιτε με 2 ευρώ. Ξέρετε να πάρει τυρόπιτε. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Ήμαρτον. Μην αφήνετε τίποτα. Και πήγε εκεί. Λέει πόσο. Λέει ένα λάπτοπ. Λέει εκεί αυτά τα ωραία που έχει στα. Λέει πόσο. Λέει 180. Λέει κάτι καλύτερο. Λέει εδώ το safety car. Έρχομαι και αυτά. Λέει 150 ρε φίλε για σένα. Λέει τέλος. Τι θες άλλο. Με 250 ευρώ έβγαλε HP ολοκένουργιο. Τρέξτε να προλάβετε. Έχει φέρει 2 ντουζίνες. Μάλιστα. Λοιπόν, και φυσικά West Saloon. Εντάξει, είδατε εκεί πέρα λίγο τις, αυτό που πήγαμε γιατί δεν γινότανε. Ναι. Έτσι έπρεπε να μοιήσω τον Τάσο τον Κοτσάνη στο καλό φαγητό. Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 231-088-68-88. Κατεβάστε και το app West Saloon στο κινητό σας. Στην πρώτη παραγγελία μείον 40%. Και επειδή εκεί ο Ανδρέας πραγματικά νιώθει την κρίση, έτσι, που έχει ο κόσμος, μείον 15% σε φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους. Έτσι, με την επίδειξη είτε της φοιτητικής ταυτότητας, είτε του δελτίου ότι είσαι άνεργος, είτε αν παρουσιάσεις 3-4 παιδιά μέσα στο σπίτι, παιδιά, ελάτε ήρθαν οι πίτσες και τρέξουν τα παιδιά και είναι πάνω από 3, από 3 και πάνω μάλλον. Α, μάλιστα. Ναι, ρε φίλε. Καλά, βέβαια, έτσι που πάμε σε λίγο καιρό. Άμα κάνεις και ένα, πολύ τεκνόζεσαι στην Ελλάδα, να ξέρεις. Εντάξει. Τι να κάνουμε, τα σημεία του καιρό. Καλημέρα στον τεράστιο Κώστα Νικολακόπουλο. News 94 και 3. Exxon Wheels, έτσι. Να τα λέμε. Μόλις μπήκε στο στούντιο, ανοίγει. Ναι, παρακολουθεί. Μπήκε στο στούντιο και τι θα ακούσει, ρε φίλε. Εδώ. Τα Καρντάσιαν. Επαγγελματίας, μια ώρα πριν. Επαγγελματίας καθαρά. Ναι. Πάρα, θυμάστε εκπομπούλα, το μάθω ωραία. Τα Καρντάσια εδώ από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θες να πεις κάτι που δεν είπες το προηγούμενο σιγά, Σάββατο. Σιγά, εγώ ναι. Δεν ήθελα να πω πολλά, δεν ήσασταν και εσύ εδώ. Δεν είπαμε, είπαμε. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σας ανέβει στο κρεβάτι. Το δώσαμε. Το δώσαμε. Το δώσαμε το θάρρος στο χωριάτι. Είμαστε νονοί πλέον. Έτσι. Δώσαμε το όνομα. Τώρα, και αφού ανέβηκε ο χωριάτης, είδατε ότι ήδη έχει αρχίσει να βγαίνει ο χωριάτης και έχει κόψει τα σύνθετα και τα ημισυνθετικά και τα full συνθετικά τα ονόματα. Ο Χωριάτης που ανέβηκε και στο κρεβάτι μας. Χωριάτης. Ναι. Εντάξει. Τι είναι τώρα. Τη δουλειά τους κάνουν. Τώρα έχουμε, έτσι, θα αρχίσει σιγά σιγά και αν μου το θυμηθείτε, εδώ θα είσαστε και εδώ μπορεί να είμαστε, μπορεί και να μην είμαστε όμως. Έτσι, να μου το θυμηθείτε, αφού ανέβηκε στο κρεβάτι θα ζητήσει και 2 κορίτσια. Λογική δεν είναι αυτή. Έτσι. Το ένα το κορίτσι, το όνομά του αρχίζει από Χ. Χα Ρίκλια, ας πούμε. Και το άλλο αρχίζει από θήτα. Θέλξη, ας πούμε. Έτσι. Το θήτα δεν νομίζω. Είναι πολύ. Αυτά μαθαίνουνε τόσα χρόνια. Και εσύ τουλάχιστον ξέρεις ότι εγώ τα ξέρω από πρώτο χέρι. Το τι μαθαίνουνε και τι δεν μαθαίνουνε. Έτσι και ποια είναι η φιλοσοφία τους. Τα ξέρω γιατί έχω πάει. Και αυτά που μιλάνε και συζητείς. Τέτοιες, τέλος πάντων. Έτσι, αυτά. Μακάρι να μην. Τι λένε στον άλλο, παντάξιος. Παντάξιος. Mm? Ναι. Εμείς τι να πούμε στο δικό μας. Τίποτα δεν θα πούμε. Τέλος. Λοιπόν, αυτά. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο ή να πάμε σε... Προχώρα, γιατί έχουμε πολλά θέματα πάμε. Πραγματικά σήμερα. Προχωράμε γιατί δεν... Και δεν θα μας πάρει η ώρα. Καταρχήν, επειδή ήρθαμε με το Hyundai, το i30, το Fastback, το οποίο το είχαμε δει στην έκθεση, μας είχε αρέσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, η σχεδίασή του είναι πανέμορφο το αυτοκίνητο, αλλά βάζοντας το δίπλα-δίπλα, ας πούμε, σε ένα Audi A4, είναι ίδιο μήκος. Ακριβώς. Αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Εντάξει. Το κρύψανε. Δεν κρύβεται. Ναι, δεν κρύβεται. Είναι κρύβεται. Μεγάλο. Ναι. Είναι μεγάλο, δεν κρύβεται. Κάνω ωραία δουλειά. Κάνω πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο τους που το τολμήσανε να το κάνουν. Και επειδή ήρθαμε με αυτό, θα ξεκινήσουμε με τη Hyundai, η οποία έχει εξελίξει ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για οδηγούς με προβλήματα ακοής. Έτσι, και τώρα το ξέρετε ότι να βασίζεται κάποιος μόνο στα μάτια του
και να μην έχει τα αυτιά του. Πόσες φορές την έχουν πατήσει πολύ, που πέρα από το δε σε είδα, τουλάχιστον να σ' άκουγα. Και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον. Ναι. Θα έχουν στο μέλλον. Και είναι και ένα πρόβλημα το οποίο το βρίσκουμε κυρίως πιο ηλικιωμένους. Και ειδικά όταν αρχίσεις και κουράζεσαι και υπάρχουν και προβλήματα ακοής και κούρασης, έτσι. Η Hyundai έρχεται να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προσφέρει ένα χέρι βοηθείας, ας πούμε, σε αυτούς τους οδηγούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσει μοτίβα θορύβου που συγκεντρώνει από το περιβάλλον στο οποίο κινεί το αυτοκίνητο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα επικοινωνεί στον οδηγό του αυτοκινήτου μέσω δύο ξεχωριστών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα και ενημερώνουν τον οδηγό μέσω οπτικοακουστικών σημάτων και μέσω ήχου και αφής. Τα σήματα μεταφράζονται σε εικόνες, προβάλλονται στον παρμπρίζ του αυτοκινήτου, αλλά και δονήσει στο τιμόνι, το οποίο φέρει και μπάρες LED για υποβοήθηση στην πλοήγηση. Έτσι και αρχίζουν, αναβοσβήνουν σηματάκια και στο τιμόνι και στον παρμπρίζ ότι κάτι γίνεται, κάτι έρχεται. Λοιπόν, ένα πολύ καλό σύστημα το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα στο αυτοκίνητο της Hyundai. Και ένα ακόμα νέο από εκεί για να κλείσουμε. Η προσπάθεια της Hyundai να διεισδύσει στον κόσμο των μοντέλων υψηλής απόδοσης, έτσι, είναι σε εξέλιξη και πλέον θα δούμε και το Tucson, το νέο Tucson, σε N. Έτσι, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα βγει προκειμένου να αντιμετωπίσει και κάτι Ateca R, Cupra και όλα αυτά τα γρήγορα που συμβαίνουν. Πώς? Πρόκληση κανονικά. Ναι, οι πληροφορίες αναφέρουν για 340 ύπους, 0-100 κάτω από 6 δευτερόλεπτα. Και για να δούμε. Και υπάρχει περίπτωση να βγει και το i20 μέχρι το 2020 σε N με 250 ύπους για να ανταγωνιστεί Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI. Μάλιστα, οπότε η επόμενη κίνηση Hyundai να βγει ξεχωριστή μάρκα N Performance και να την βγάλει και να είναι μόνο εκεί. Γιατί όχι? Τα γρήγορα. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Γιατί όχι? Να ξεχωρίσει, να έχει και το... Να, Αδελαϊδα. Είδες. Λοιπόν, Αδελαϊδα. Έχουμε, είδες. Αυτό... Εντάξει, έρχονται κι άλλα. Από Βέρεια ήρθανε. Εντάξει, έλα. Πάμε συνέχεια. Οπότε θα είναι πολύ καλή κίνηση να βρούμε μια performance χωριστή εταιρεία στη Hyundai και να βλέπουμε εκεί τα μοντέλα τα οποία θα έχουν τους πολλούς ύπους, τις καλές επιδόσεις και εντάξει, θα κοστίζει και λίγο παραπάνω. Λογικό είναι όταν πάρεις αυτό και το οποίο έχει κάποια παραπάνω άλογα και καλό στήσιμο αγωνιστικό, θα πρέπει να το πληρώνεις. Δεν είναι τυχαίο ότι... Πάντως έγινε και η κίνηση στο i30 το fastback που μπήκε, έτσι, που έγινε και αυτό N. Και είναι και λίγο τώρα περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, να πας στο i30 N ή στο i30 fastback N. Ίδιες επιδόσεις, ίδιος κινητήρας, ίδιες επιδόσεις. Απλά το fastback είναι πιο όμορφο. Μάλιστα, εσύ το πας πιο όμορφο. Εντάξει, οκ. Okay. Πού θα το πάω, τώρα αν παίζουν και 2.000, εντάξει. Τα δίνεις. Είναι το θέμα και η τιμή μετά, να δούμε πώς θα είναι η τιμή. Εντάξει, τώρα θα έχει 28, τώρα θα έχει 30, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, στον κόσμο του αυτοκινήτου που πλέον πάει προς την ηλεκτροκίνηση, εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι εταιρείες ετοιμάζονται και σιγά σιγά ήδη έχουν βγάλει κάποια μοντέλα τους και θα συνεχίσουν μέχρι τουλάχιστον το 2023 που θα είναι πλήρες εξοπλισμένες όλες οι γκάμες των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς στην Ευρώπη η ηλεκτροκίνηση προχωράει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ευρώπης και πόσο μάλλον και μια κορεάτικη SsangYong, και αυτή περιμένει στις 5 Μαρτίου
στην έκθεση της Γενέβης να παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο Κοράντο, το οποίο θα είναι φυσικά και διαθέσιμο με ένα κινητήρα βενζίνη 1500 turbo και ένα 1600 diesel, αλλά θα προσφέρεται και ως ηλεκτροκίνητο με την αυτονομία κίνησης να αγγίζει, παρακαλώ, τα 450 χιλιόμετρα ο Κορεάτης. Το Κοράντο αυτό θα είναι, θα είναι πιο πάνω από το Tivoli, το πιο μικρό SUV της SsangYong. Φυσικά με όλα τα καλούδια μέσα, ευρυχωρία, εσωτερικό, υψηλές δυνατότητες συνδεσιμότητας που πλέον υπάρχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα. Και έτσι η SsangYong μπαίνει και αυτή στο κόλπο της ηλεκτροκίνησης. 450 χιλιόμετρα με το καλημέρα για ένα ηλεκτρικό SUV από έναν Κορεάτη. Είναι αυτό το τεσάρι που λέγαμε, ότι πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι ακόμα, έτσι, που μπορεί να έχουν την δυνατότητα να πάρουν ηλεκτρικό, σκέφτονται όταν βλέπουν, ας πούμε, τα 350 χιλιόμετρα, 280, 270, 320. Άμα μπει το τεσάρι μπροστά, θα φύγει. Θα φύγει. Ναι. Το ψυχολογικό κομμάτι. Θέλω το τεσάρι. Μιλάμε πάντα για Ελλάδα. Για Ελλάδα, ναι. Δεν μιλάμε για έξω. Έξω καταρχήν, εσύ, Τάσο, αφού... Το ψυχολογικό κομμάτι έχει να κάνει και με, πρώτα και με την τιμή. Γιατί... Α, καλά, εντάξει. Ναι, όταν εσύ λες ότι θέλω να δώσω 30 χιλιάρια για να πάω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εντάξει. Και οι υποδομές δεν υπάρχουν. Οπότε, είναι όλα συμβάλλουν μαζί στο ψυχολογικό κομμάτι. Θέλεις όντως το τεσάρι μπροστά, θέλεις να μειωθεί η τιμή, θέλεις υποδομές, θέλεις πολλά στη χώρα μας. Πάρα πολλά. Για να δούμε. Πάντως, κοιτάξει, πόσο γρήγορα θα συμβούν στη χώρα μας. Είπα, μια ζωή είμαστε τελευταίοι και... Εντάξει, δεν είμαστε πολλοί. 10 χρόνια πίσω είμαστε. Εντάξει, δεν είναι, 10 χρόνια δεν είναι πολλά. Το 2030 όλοι θα έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι αυτό που συζητάμε καμιά φορά, ότι έρχονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι, τα δικά μας τα παιδιά, αν θα προλάβουν να οδηγήσουν. Δηλαδή να έχουν την αίσθηση του μουνιού, γιατί η τεχνολογία προχωράει τόσο γρήγορα που λες, όταν φτάσει το δικό μου το παιδί να οδηγήσει, θα οδηγήσει αυτά που κάποια πράγματα, να έχει το τιμόνι και την αίσθηση του γκαζιού, του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Γιατί μιλάμε τώρα, το δικό μου το γιος μου, σε 18 χρόνια από τώρα, πώς θα είναι. Θα έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης να μπορέσει να πάρει τον γκάζι, το φρένο και να κάνει, ή θα είναι τελείως ηλεκτρικό και... Καταρχήν, να ξέρεις κάτι. Αν μετά από 18 χρόνια, και το λέω δημόσια τώρα να ξέρεις, αν μετά από 18 χρόνια με πεις έβγαλε δίπλωμα ο γιος μου και πήρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σε κόβω την καλημέρα να ξέρεις. Είναι θέμα ανατροφής. Είναι θέμα ανατροφής. Πάμε για διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car μόνο στο Λίμπερο 107,4, το ραδιόφωνο που νιώθει. Με Τάσο Κοτσάνη, Μάνο Αναγνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα και Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα και όλα τα μαγικά που συνεπάγονται. Με Tetrabyte και West Saloon να μας καλύπτουν όλο αυτό το δίωρο χορηγικά. Εντάξει, Τάσο. Καλά το βγάλω αυτό. Μια χαρά το βγάλες. Μπράβο, μπράβο, γιατί... Μάνο. Μπράβο. Μαθαίνεις. Σιγά σιγά μπαίνεις στο νόημα. Πού θα πάει, ρε φίλε, εντάξει. Θα μάθεις πέντε πράγματα. Τα επόμενα 15 χρόνια θα μάθεις. Ναι, ναι. Τι έγινε τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι... 30 χρόνια. Εντάξει, τα μισά είμαστε ήδη. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας και να σας πω και κάτι δηλαδή. Μου έρχονται κάτι μηνύματα και μέρα και του Τάσου, 3 η ώρα, 4 η ώρα το πρωί, έτσι. Κάτι 8 η ώρα την Κυριακή. Κάτι ό,τι να είναι ώρα. Εντάξει, εδώ θα απαντήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το δούμε κάποια στιγμή, θα απαντήσουμε. Είναι εδώ η εκπομπή. Μπαίνετε στην ομάδα Safety Car. Έτσι, τώρα, αυτή τη στιγμή. Και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έτσι. Να γράφετε την ερώτησή σας. Να πάρω αυτό το αυτοκίνητο, να πάρω εκείνο. Να κάνω αυτή την αλλαγή, να μην την κάνω. Να βάλω αέριο, να μην βάλω. Να πάρω diesel, να πάρω βενζίνη. Οτιδήποτε. Σε ελαστικά θέλετε να κάνετε αλλαγή. Σε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε αλλαγή. Στείλτε εδώ την ερώτηση στην ομάδα στο Safety Car να σας απαντήσουμε. Δεν θέλετε εδώ. Θέλετε να χρεωθείτε στο... 1,24 σε 1,24 FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή του μηνύματος στο 54 526. Σωστός. Έτσι. Και αυτό γίνεται. Η εκπομπή είναι για σας. Λοιπόν, πάμε συνέχεια στο αυτοκίνητο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για Audi, καθώς
Το 19 έχει μπει για τα καλά εδώ και ένα μήνα. Και έτσι, τι περιμένουμε από την Audi μέσα στο 19. Σε εκδήλωση λοιπόν που έγινε σε ισπανικό έδαφος, η Audi αποκάλυψε τα μοντέλα τα οποία θα τα παρουσιάσει μέσα στο 2019. Από ό,τι φαίνεται, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα δούμε το νέο A6 Allroad, το ανανεωμένο ταύτα φαρές, καθώς και το RS5, το Sportback. Στο τρίτο τρίμηνο έρχονται ανανεωμένα Q7 αλλά και A4 και την τεχνολογία το e-tron, το οποίο πλέον έχει η Audi, θα τα υιοθετήσουν το Q5 και το A7. Την ίδια περίοδο θα παρουσιαστεί μια νέα προσθήκη στα SUV της Audi, καθώς έρχεται το Q4 που αποτελεί ένα compact crossover με κουπέ σχεδίαση και ένα αυτοκίνητο πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να το δω και να το οδηγήσω, το RS7 το Sportback, που αναμένεται να τεμπουτάρει σε κάποια διεθνή έκθεση αυτοκινήτου μέσα στο 2019. Φυσικά μέσα στο 2019 και μάλιστα προς το τέλος του έτους, A8 με τεχνολογία e-tron και το καινούργιο, το ολοκένουργιο A3. Τέλος, είχε η Audi στην οικογένεια που έχει την RS, θα διαθέτει και το Q3 αλλά και το RS6, το Avant. Πρόκειται για εκπληκτικά μοντέλα της Audi, μπαίνει πολύ δυναμικά η Audi το 2019 με μοντέλα τα οποία θα προσφέρουν εκτός από πολυτέλεια τη γνωστή ποιότητα κατασκευής της Audi, αλλά και, και τις επιδόσεις τις οποίες θα προσφέρουν. Ο φίλος μας ο Θανάσης ο Καταφυγιώτης από την Volkswagen στα κεντρικά και στο Καλοχώρι είχε πάει για το e-tron να τους κάνουν την παρουσίαση. Μόνο έτσι σε αυτούς που είναι μέλη από τις εταιρείες. Οι καθρέφτες, ξέρεις, δεν έχει καθρέφτες. Ναι. Είναι ενσωματωμένες στις πλαϊνές πόρτες, κάμερες και βλέπεις οθόνη. Μου λέει, ήταν απίστευτη η εμπειρία, λέει. Δεν υπάρχει πραγματικά το e-tron τώρα. Α, δούμε πόσοι θα είμαστε... Τυχερή, έτσι να τα δούμε από κοντά, να το οδηγήσουμε και όλα αυτά. Τυχεροί θα είμαστε, αλλά το θέμα είναι αυτό που βλέπεις, ότι η τεχνολογία προχωράει τόσο γρήγορα και πλέον η μία εταιρεία συναγωνίζεται την άλλη και ο συναγωνισμός είναι απίστευτος. Θα δούμε πραγματάκια τα οποία κάποτε τα βλέπουμε την δεκαετία του 80, βλέπεις ένα kit και γελούσες και μιλούσε το αυτοκίνητο και έκανε αυτά και τώρα που σου μιλάει η Mercedes ή η A-Class και λες τώρα τι γίνεται. Το kit που το θυμήθηκες. Έλατε. Το kit που το θυμήθηκα. Φανερώνεις την ηλικία σου, Τάσο Κοτσάνη, να ξέρεις. Και το μεταξύ, θες να κάνεις εκπομπή και οι ακροατές δεν σε αφήνουνε. Δηλαδή τώρα συγγνώμη, έτσι. Τώρα θέλεις τώρα... Περίμενε, γιατί έχουμε εδώ και 100... αυτά. Εδώ. Λοιπόν, και λέει ο φίλος ο Σταύρος από τα Περιστέρια. Από το Περιστέρι, τέλος πάντων, να το πούμε το Περιστέρι... Στον Αθηνών, αυτή την κοσμοπολίτικη περιοχή κατά τα άλλα. Έτσι, λέει καλημέρα, λέει στα τρελά αγόρια. Yeah. Όταν μας αναγκάζετε να ξυπνάμε 9 το Σάββατο για να σας ακούμε και πιο παλιά 8, δεν έρχε κάστανο, έτσι. Τώρα γκρινιάζετε για τα μηνύματα που σας έρχονται 8 η ώρα του πρωί της Κυριακής. Δεν γκρινιάζουμε. Απλά έχουμε αυτή την ώρα εδώ για σας. Στείλτε το μήνυμά σας. Φίλε, με τίποτα δεν είναι ικανοποιημένος ο Μάνος. Να ξέρεις, με τίποτα. Δεν έχουμε προβλήματα. Ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα δεν έχουμε πρόβλημα. Ό,τι ώρα θέλετε. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Απλά μπορεί να μην το δούμε εκείνη την ώρα. Αυτά λοιπόν από την Audi. Πολλά τα νέα μοντέλα, τα οποία θα παρουσιαστούν μέχρι το 2019 και δεν είναι μόνη η εταιρεία. Παναλαμβάνω, δεν είναι μόνη η εταιρεία. Το 2019 είναι τουλάχιστον για το χώρο του αυτοκινήτου ένας προπομπός για το ότι θα έρθει τα επόμενα χρόνια και σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε διαφορετικούς προβληματισμούς στον χώρο του αυτοκινήτου, καθώς κακά τα ψέματα η ηλεκτροκίνηση είναι αυτή που κερδίζει το περισσότερο έδαφος και περιμένουμε να δούμε και να οδηγήσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Πραγματικά έχουμε να δούμε πάρα πολλά.
Από το χώρο του αυτοκινήτου, δηλαδή οι εταιρείες πλέον. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, ο ανταγωνισμός που δεν είναι υγιής ανταγωνισμός. Αυτό εντάξει. Έτσι, δεν είναι. Βλέπεις ότι και με τις διαφημίσεις τους και με όλα αυτά, δηλαδή προσπαθούν όλοι βγάζουν πράγματα εντελώς καινούρια. Προσπαθούν βασικά οι περισσότεροι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Όλοι δίνουν βάση εκεί. Μετά πάμε στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι. Και μετά θα πάνε και σε επίπεδα άνεσης. Όπως είδαμε στην τώρα. Ασφάλεια πάνε αναγκαστικά, γιατί πρέπει όλο αυτό το θέμα του ηλεκτρικού αυτοκινητού να σε βοηθήσει για να μπορέσεις να το μάθεις και να μπορέσεις να οδηγείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πρέπει να υπάρχει συστήματα βοήθησης της οδήγησης του οδηγού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απλά η αλήθεια είναι ότι έτσι κάποια πράγματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και έτσι, εμείς είμαστε ακόμα αντίθετοι έτσι, σαν εκπομπή, όταν βλέπουμε κάποιες τεράστιες οθόνες οι οποίες είναι δύσκολες το να σου αποσπούν πολύ την προσοχή και είναι δύσκολες στις ρυθμίσεις τους, δηλαδή πραγματικά σε αποσπούν την προσοχή να θες να αλλάξεις ένα σταθμό. Θα μου πεις με άλλη λογική το βγάζουνε, σταμάτα, βάλε τον προορισμό, ναι, αλλά όταν θες να αλλάξεις ένα σταθμό... Γι' αυτό υπάρχουν και τα χειριστήρια στο τιμόνι πάνω. Το θέμα ότι... Τάσο, δεν είναι μόνο αυτό. Θες να κάνεις και άλλες. Σε προκαλεί να κάνεις άλλες αλλαγές. Η οθόνη, το θέμα είναι. Η οθόνη πριν 10 χρόνια, την οθόνη που είναι τώρα, καμία σχέση. Είναι πιο εύκολη. Βλέπεις ότι σιγά σιγά και εταιρείες μπαίνουν στη λογική να είναι πιο εύκολη, πιο λειτουργική, πιο άμεση κατευθείαν. Να μην χρειάζεται να βάλεις το δάχτυλο, πατήσεις όλη την οθόνη μέσα για να μπορέσεις να επιλέξεις κάτι. Ναι, δείτε αυτό που κάνουν αρκετές εταιρείες που βάζουν τα μπουτών εκεί δίπλα από το χειρόφρενο. Που είναι πολύ πιο βολικό και πολύ πιο εύκολο από το να απλώνει ο οδηγός το χέρι του μέχρι το κέντρο του ταμπλού εκεί πέρα. Πόσο πραγματικά... Οι οθόνες μεγαλώνουν πλέον. Ναι. Δεν είναι εκείνο το μικρό, μια θονούλα και... Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πάει το μάτι, ρε Τάσο. Εντάξει, πάει το μάτι. Αν δεν σε κάνει την οθόνη τώρα 15 ιντσών και βλέπεις και πηγαίνει το μάτι σου εκεί στην οθόνη. Γιατί έτσι έχει γίνει από την τηλεόραση, γιατί έτσι έχει γίνει από τον υπολογιστή, γιατί έτσι έχει γίνει από το κινητό. Αν δεις εκείνη την ώρα, είσαι σε ένα τραπέζι, κάν το πείραμα. Είσαι σε ένα τραπέζι παρέα, 4 άτομα, 6 άτομα. Κάνε πως ανοίγεις το κινητό σου. Έτσι, πως ανοίγει εκείνη την ώρα κάτι, σου ήρθε ένα μήνυμα. Θα κοιτάξουν εκεί 6. Και δεν θα το κάνουν επειδή θέλουν να δουν ποιος έστειλε ή ποιος δεν έστειλε. Επειδή έτσι έχει μάθει τώρα πλέον το μάτι. Και το μυαλό εκεί είναι μονίμως να δει την οθόνη. Εδώ καμιά φορά σου λέω και εμείς οι ίδιοι πιανόμαστε, μπαίνουμε ας πούμε να δούμε κάτι ή σε νέο ή να ανεβάσουμε κάτι ή να δούμε ποιος, αν έστειλε κάποιος την ομάδα στο safety car και αυτά, και από εκεί που είμαστε στο safety car και βλέπουμε, μεταπηδάμε και πάμε αλλού μετά. Και πάμε αλλού και λες γιατί, αφού δεν ήθελα να δούμε μόνο αυτό. Δεν ξέρω. Ωραίες οι μεγάλες οθόνες. Την είδαμε και στο καινούριο το Clio τώρα, τη μεγάλη την οθόνη αυτή. Να δούμε πώς θα είναι, πώς δουλεύει, πώς κάνει. Μερικές είναι δύσκολες. Εντάξει, να πεις, μπορεί να είναι δύσκολες για σένα, έτσι, που έχεις 43 χρονών, ας πούμε. Ξέχνα τον 50+, ξέχασέ τον. Έτσι, ξέχασέ τον. Το C4, ας πούμε, τώρα που πήρα, με δυσκόλεψε η οθόνη. Εμένα με δυσκόλεψε. Είμαι 43. Μπορεί τώρα έναν 20 που πήρε να πάρει το C4 για να μην το δυσκολέψει, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Εμένα με δυσκόλεψε. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι να κάνω. Πάμε, Nissan. Πάμε, Nissan. Να πούμε ότι η εκπομπή Safety Car θα βρίσκεται στην παρουσίαση. Δύο νέοι κινητήρες. Έτσι και μια πιο sport-top έκδοση, η N-Sport. Έτσι. Υπάρχει ο 900 με τους 90 ύπους που κινεί το Nissan Micra, αλλά πλέον έτσι θα υπάρχει ένας 1000, ο οποίος θα αποδίδει 100 άλογα και 160 νημόμετρα ροπής, 10 άλογα παραπάνω από τον 900 δηλαδή. Και περιμένουμε, έτσι, μήπως τυχόν
και ενσωματωθεί και κανένας πιο γρήγορος από το Κασκάι. Ένας 1330 με τους 140 ύπους θα ήταν καλό, θα γινόταν λίγο κροτίδα το Μίκρα. Ήδη με το χιλιάρι εδώ, έτσι, θα έχουμε τα 0% σε 9,9. Αυτό, αν πέσει κάτω από 10 δευτερόλεπτα, είναι καλά τάσο, να ξέρεις. Μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Για τόσο μικρό και... Θα βρισκόμαστε και στην παρουσίαση, θα το οδηγήσουμε. Νομίζω είναι... Μάρτιο. Το Μάρτιο είναι, ναι. Αρχές Μαρτίου. Μάρτιο. Αρχές Μαρτίου. Και... Ας πούμε εντυπώσεις. Πάμε λίγο έτσι για να... Καθώς οι εταιρείες, μερικές από αυτές, χρησιμοποιούν τα μοντέλα τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η Toyota το έκανε με την νέα Toyota Supra, την οποία και παρουσίασε. Πόσο μπορεί λοιπόν να κοστίζει μια ολοκαίρια λοιπόν Toyota Supra? Σίγουρα τα λεφτά τα οποία πουλήθηκε και τα οποία θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό δεν θα τα δίναμε για να πάρουμε μια Toyota Supra. Έφτασε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος αυτός ο πλησιασμός έγινε στην Αμερική. Το ποσό όλο αυτό δόθηκε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, να πούμε ότι κάτω από τον, το καπό της Toyota Supra βρίσκεται ο τουρμποκινητήρας της BMW, ο τρίλιτρος, ο οποίος είναι αυτός που κινεί αυτό το εκπληκτικό προς το παρόν, με τις επιδόσεις και με την ομορφιά, την εξωτική ομορφιά για μένα έχει αυτή η Toyota Supra. Και πες εσύ τώρα. Πρόσεξε τι ερώτηση θα κάνεις. Δεν φεύγω από άλλο, να ξέρεις. Όχι, πες εσύ τώρα. Όχι, είναι ωραίο, ναι, εντάξει. Λοιπόν... Σαν DTR του Toyota Supra. Όχι, 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 όχι. Δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση. Δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση. Εντάξει. Το Toyota, ξέρω, δεν μπορούσε να κάνει ένα μοτεράκι δικό της 3,5-4 λίτρα. Κάτσε ρε Σιμάνο, περίμενε να τα βάλουμε κάτω. Γιατί όντως αυτό έχει ένα δίκιο. Και λες, δεν μπορούσε να κάνει η ίδια η Toyota. Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου, έτσι. Άμα έχει μια αξιόπιστη λύση, δηλαδή, αξιόπιστη. Δεν με πείθεις. Περίμενε, κάτσε. Γύρισε το αλλιώς, κάπως αλλιώς γύρισε. Γιατί. Ο κινητήρας υπάρχει. Mm-hmm. Για να τον βάλει το Toyota, πάρα πει τον έχει τσεκάρει σαν κινητήρα και σαν επιδόσεις και σαν αξιοπιστία. Mm-hmm. Ναι. Γιατί να μπει στη διαδικασία να βάλει, να δημιουργήσει από την αρχή ένα κινητήρα, να επενδύσει πάνω στο, ενώ υπάρχει ήδη έτοιμος και το βλέπουμε σε πάρα πολλές εταιρείες. Όπως έκανε η Mercedes με τον 1500, τον diesel της Renault. Κώστα, πριν μπεις για εκπομπή, στείλε μας την άποψή σου για αυτό το θέμα που συζητάμε εδώ με τον Τάσο. Γιατί να το κάνει. Και θέμα κόστους. Όταν είσαι δεύτερη αυτοκινοβιομηχανία στον κόσμο, Δεν νομίζω ότι θα υπολογίσει το κόστος για να φτιάξεις. Εταιρεία είναι μάλλον. Εταιρεία, ναι. Για να φτιάξεις 20.000 αυτοκίνητα, πόσα θα φτιάξεις, 20, 30. Και πόσα θέλεις για να εξελίξεις ένα κινητήρα. Να τον είχες εξελίξει τόσα χρόνια, μπορούσε σιγά σιγά να εξελίξει ένα κινητήρα. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, δεν την προτιμώ ότι κάποια στιγμή σου βγάλω ένα μοντέλο και θα πρέπει εγώ να βάλω ένα κινητήρα τρίλιτρο επάνω. Όχι. Όχι, ρε Σιτάσο. Γιατί όταν κάνει ένα Honda NSX, έτσι, που περιμένει όλος ο αυτοκινητιστικός κόσμος ένα Honda NSX, το περιμένει να έρθει, ναι. Έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν το περιμένει ο κόσμος. Όπως ήταν η Supra, έτσι είναι και το NSX. Ναι, άτε, να το δεχτώ, έτσι, αυτό. Άτε. Και όπως ήταν το 300 το ZX. Όπα, καμία σχέση. Ναι, περίμενα. Καμία σχέση. Καμία, μην το πας τώρα. Ήταν αντίπαλο δέος. 300 το ZX, Supra, έτσι. Λοιπόν, και σου λέει Honda. Honda με ρε φίλε. Φτιάχνω το μοτέρ το 3,5 λίτρων, βάζω και κλειδροκινητήρα, βάζω και τα τέτοια, φτιάχνω και εκείνο, βάζω και δύο μοτέρ μπροστά στις ρόδες, κάνω και 50-50 τέτοιο και αυτό και το ένα και το άλλο και βγάζω και 580 άλογα και είναι δικό μου το μοτέρ. Ωραία. Είναι ωραίος. Εγώ έχω αυτή τη διαφορία. Εντάξει, την διαφωνία. Γι' αυτό δεν έχεις πρόταση μια εταιρεία, ο παραδείγματος χάρη, γιατί θα λέει παιδιά, άντε πάμε να εξελίξουμε. Κάτσε ρε, να εξελίξουμε, ναι, okay. Ας θα χρειαστούμε εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ρώτα
τους φίλους της Toyota αν συμφωνούν ή όχι. Δεν θα το χαλώσω. Δεν πιστεύω κανέναν να έχει να πάρει τη Toyota Supra. Να σου και πω να κάτι. Έχει τον κινητήρα της BMW. Δεν με χαλάει και εμένα. Ωραία, γουστάρω, φυσικά και γουστάρω τον κινητήρα της BMW. Τον έχω οδηγήσει τον κινητήρα της BMW αυτόν. Τον οδηγήσαμε και μαζί παρέα. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Και όντως, όπως τα λες. Εγώ το βλέπω από θέμα prestige. Δεν μπορώ να το δεχτώ εύκολα. Έτσι, άλλο να πεις ότι είμαι Nissan Renault. Έτσι. Γιατί είμαστε ναι. συνεργάτες και θα φτιάξω ένα Renault supercar και θα χώσω τον κινητήρα του GTR. Το δέχομαι. Α, και το δέχεσαι. Φυσικά το δέχομαι. Γιατί το δέχεσαι. Αφού είναι συνεργάτες. Είναι άμεσοι συνεργάτες. Είναι... Επειδή είναι άμεσοι συνεργάτες. Ναι. Εντάξει. Ήρθε λοιπόν να κάνει μια συνεργασία ή το Toyota με την BMW. Στείλτε τα μηνύματά σας. Αν το δέχεστε ή όχι. Εγώ δεν το δέχομαι. Ναι, εγώ ναι, δεν το δέχομαι. Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Είμαι ρομαντικός. Είναι πολύ μικρότερο το κόστος και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα κόστος όταν είσαι τέτοια εταιρεία. Όταν είσαι κολοσσός. Όταν είσαι κολοσσός δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Κέρδη, μάνο. Άστο, μάνο. Άστο. Και ήταν τα κέρδη. Είσαι κολοσσός. Επειδή είσαι κολοσσός, τι πάει να πει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και η Mercedes κολοσσός είναι. Γιατί δεν έκανε 1500 πετρολοκινητήρα να το βάλει στην A-Class. Δεν μπορούσε. Γιατί επί λόγου. Δεν θα ασχοληθώ με μικρό κινητήρα. Άλλο. Οπα. Άλλο. Όχι, όχι. Περίμενε. Κάτι με όλο και άλλο. Σε παρακαλώ. Περίμενε. Άκου να σου πω. Άλλο να πεις ότι θα πάρω αυτόν τον κινητήρα και θα το βάλω σε 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Άλλο γιατί το βάλω. Σημάνω. Πόσα θα πουληθούν τώρα. Γιατί δεν σημάνω. Πόσα σούπρα θα πουληθούν. Γιατί δεν κατάλαβα. Πόσα σούπρα θα πουληθούν. Μια premium εταιρεία. Πόσα σούπρα θα πουληθούν. 20.000, φτιάξε 20.000 κινητήρες. Τι λες. Πόσα... Ναι, εντάξει, άντε, φτιάξε 20.000 κινητήρες. Τότε ναι, τόσο απλά, φυσικά. Φυσικά. Δεν είναι το Toyota είσαι. Έρε με την Toyota. Εντάξει. Έρε, παιδιά. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι, δεν θα το πάρω. Εντάξει, δεν το πάρω. Θα πάω να πάρω την M5. Δεν τρέπεσαι. Μου λείπουν τα υπόλοιπα 175.000, αλλά θα το πάρω. Να ξέρετε. Θα μου κάνω και ένα καλό χρηματοδοτικό. Εννοείται. Εκεί στην BMW. Έτσι. Με Βελμάρ θα μας κάνει θα δίνω. Ναι, θα δίνω. Πόσα μπορώ. 50 ευρώ το μήνα. 100 ευρώ το μήνα. Θα το με πάρω. 50 ευρώ το μήνα πιστεύω ότι είναι εντάξει. Μια χαρά. Μέχρι να φύγω από αυτόν τον κόσμο θα το έχω μόνο. Και η επόμενη. Θα αφήσουμε και ένα χρέος. Γιατί. Μικρό. Γιατί με τόσα χρόνια που έχεις ακόμα μπροστά σου θα έχεις ένα μικρό χρέος. Σωστά. Με 50 ευρώ το μήνα σίγουρα. Κατάλαβες. Όχι, δεν ξέρω. Να, πραγματικά εσείς ειδικά που έχετε το Toyota πάρτε θέση. Έχεις δίκιο λέει. Αδιανόητο. Και αν χαλάσει το. Λέω. Λέει, τώρα λέει θα χαλάσει το Σούπρα και θα λέμε φταίει το Γιώτα. Κλαίω, φίλε Σταύρο. Πάμε λοιπόν, για διάλειμμα και, θα μπούμε με παραγγελιά. Φίλε Σωτήρη Δασκαλάκη. Να πούμε ότι το τραγούδι ήταν έτσι παραγγελιά του Τάσου του Κοτσάνη επειδή είχαμε διαφωνία. Για τη Σούπρα. Γιατί με βάζει. Για τη Σούπρα. Έτσι, όχι, για να μην υπάρχουν τριγμοί στην εκπομπή. Γιατί ξέρει, έχουμε αυτές τις διαφωνίες. Έτσι, με τόσασε με αυτό το τραγούδι που έβαλε. I was made for loving you, baby. Εντάξει, παραγγελιά το τραγούδι, έτσι να ξέρετε. Σεβόμενοι. Λοιπόν, θες να πεις τίποτα άλλο για τη Σούπρα. Όχι. Δεν μπορώ να το δεχτεί. Δεν μπορώ τι δεν μπορώ να το δεχτεί. Εντάξει, σε κάνω σημάνω. Αφού πέρασε ένα διάλειμμα, 10 λεπτά διάλειμμα. Στέλνει ο άλλος, λέει, 10 λεπτά διάλειμμα, ναι, φίλε. Τι να κάνουμε. Αφού η εκπομπή είναι έτοιμη. 10 λεπτά διαφημίστα. Τι θες να κάνουμε τώρα. Ξεπουλάει η εκπομπή. Και είχε χορηγάρες εκπομπή, να ξέρετε. Τετραμπάιτ. Παπάφ 91. Τηλέφωνο 2315 50 60 56. Και στο tetrabyte.gr μπορείτε να μπαίνετε να κάνετε τις ηλεκτρονικές αγορές. Γιατί είναι και της μόδας τώρα. Αλλά σας συμφέρει να πάτε εκεί. Στον Τάσο Δημητριάδη και να πείτε. Ερχόμαστε στην εκπομπή Safety Car και από τον Λίμπερο. Τέλος. Θα πάρεις ό,τι θέλεις την τιμή που το θέλεις. Λάπτοπ, υπολογιστές. Καινούργιοι, πλήρης ανακατασκευής. Οπότε φάμε ξύλο μέσα από τον Δημητριάδη. Και επιτέλους έμαθα τι είναι την πλήρης ανακατασκευής χθες. Έτσι, α, μπράβο, μπήκε, ναι. Μπήκα στο κλίμα. Και μου λέει, φίλε, λέει, είναι σαν να παίρνεις. Μου το εξήγησε αυτοκινητιστικά για να το καταλάβω, γιατί ξέρεις, δεν νιώθω εγώ από τεχνολογία πολλά. Και σαν μου λέει, κοίταξε, το Σούπρα. Κοίταξε, μου λέει, αυτό εδώ που βλέπεις, μου δείχνει καινούργιο και όλο καινούργιο. Αυτό είναι, λέει, το καινούριο, ρε παιδί μου, το 1400, ας πούμε, με τα 130 άλογα, ας πούμε.
αυτό εδώ που έχω δίπλα το ανακατασκευής, το έχω κάνει λέει 1300 με 200 άλογα και σου δίνω και 3 χρόνια εγγύηση. Ποιο θα πάρεις? Λέω τα 200. Αυτό έλα πάρτο. Κατάλαβα. Λέει το έχω κάνει τούμπανο, λέει, να ξέρεις. Και με εγγύηση. Μάλιστα. Και σε χαμηλότερη τιμή. Έχει τα πάντα, έτσι περιφερειακά, τα πάντα όλα, ό,τι χρειάζεσαι για υπολογιστή. Και σε εταιρείες τίνει τα πάντα όλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει εκείνο το μαγαζί στην Παπάφη 91. Και φυσικά West Saloon, έτσι, στην Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο, θα παίρνετε τηλέφωνο, θα λέτε ότι είστε εδώ από την εκπομπή Safety Car από το Λίμπερο, έρχεται σχεδόν σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Έτσι, μεγάλη ακτίνα. Αν μπείτε και κατεβάσετε το app West Saloon στο κινητό σας, μείον 40% στην πρώτη παραγγελία. Φοιτητές, άνεργοι και πολύτεκνοι, με την επίδειξη των ταυτοτήτων ή των παιδιών σας, μείον 15%. Ό,τι παραγγελίες να κάνετε. Όσοι παραγγελίες να κάνετε, έτσι, γιατί φοιτητής δεν έχει, αδερφέ. Ο άνεργος δεν έχει, θέλω να φάει μια πίτσα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, προτείνουμε, τι να προτείνουμε σήμερα να φάει ο κόσμος. Καλά, εσύ έφεξε και τον μπέργκερ, έπαθες μια ζαλίστηκε σε εκείνη την ώρα. Ακόμα το θυμάμαι. Εκείνο τον μπέργκερ και υπέροχες πατάτες, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ολοκληρωμένο, ένα West Burger λοιπόν να φάτε, έτσι. Και να πάρετε και μια πίτσα Chicken Delight. Έτσι, για εσάς που θέλετε να προσέξετε τη διατροφή σας, έτσι με κοτοπουλάκι μέσα. Αυτά για το West Saloon. Τηλέφωνο για να πάρετε παραγγελίες και να στρέξω τα σάλια. 231-088-68-88. Τόσο απλά. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και πάμε λίγο να πούμε, γιατί καθώς είπαμε, τεχνολογία προχωράει και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πλέον μπαίνει στη διαδικασία το αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο τον Αύγουστο να βάλει ένα σύστημα με ρομπότ. Το όνομα του ρομπότ λέγεται Stan. Παρακαλώ. Ο Stan the Man. Το οποίο είναι ο παρκαδόρος. Ναι. Λοιπόν. Περίμενε λίγο, συγγνώμη τώρα. Stan ο παρκαδόρος. Ναι, ναι, ναι. Μόνο στο Stan δηλαδή θα παρκάρει όλα ή έχει και τα στανάκια τίποτα. Είναι ο Stan. Του παρατρεχάμενου. Όχι, ένας. Ένα ρομπότ αυτό. Ο Stan. Ο παρκαδόρος. Με ένα παρκαδόρο θα εξυπηρετήσει το Gatwick του Λονδίνου. Το οποίο δεν είναι μια πλατφόρμα η οποία θα ανασηκώνει το αυτοκίνητό σου και θα το πηγαίνει να το παρκάρει. Α, έτσι. Έτσι. Σε μια πολύ στενή θέση παρκαρίσματος. Και είναι τόσο απλό και παρά τόσο τεχνολογικά εξελιγμένο αυτό το σύστημα που δημιουργήθηκε από την Stanley Robotics, το οποίο θα έχει σύστημα που θα ετοιμάζει το αυτοκίνητό σου αφού πρώτα έχει διαβάσει και την ώρα άφηξή σου από το εισιτήριο. Προχωράνε τα πράγματα. Τον Αύγουστο ξεκινάει τα δοκιμαστικά στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο και έπεται συνέχεια. Είδες, μέχρι θα πηγαίνει στο Λονδίνο λοιπόν μόνο. Ναι. Και θα έρχεται ο Stan the Man. Έτσι, ο Stan ο παρκαδόρος. Ναι. Και θα παίρνω το κινητάκι σου, το παρκάρι. Ωραία. Άσε με, γιατί είμαι τρελαμένος με τα αυτοκινητάκια στο εξωτερικό. Με έρθει κλείσει από την Ιταλία 6 μήνες μετά, να ξέρεις. Δεν το είπα. Τι να σου πω, εγώ έχω την κλείσει από την Ιταλία γιατί μπήκα μέσα στο 4 φορές στο κέντρο της Πάρμα. Αυτή η Πάρμα με έφαγε την ψυχή. Συγγνώμη, σοβαρά. Ναι, 4 κλείσει. Γιατί μπήκα 4 φορές στο κέντρο. Μία κλείση κάθε φορά που έμπαινα. Και δεν έχει ταμπέλα. Και δεν έχει ταμπέλα απαγορεύεται μέσα στο κέντρο συγκεκριμένο εκεί. Και μάλιστα πήγα σε τουριστικό γραφείο στην Πάρμα, ναι, για να ρωτήσω για κάτι που θέλαμε να πάμε στην Πάρμα και να ρωτήσω πώς μπορώ να πάω εκεί. Και έφαγα 4 κλήσεις. Εν τω μεταξύ, με είχες φέρει και το καλούδι εκείνο από την Πάρμα και. Εκείνο τώρα το χρυσοπληρώνω. Νιώθω ενοχές, ρε φίλε. Ναι, για μένα έτρεχες μέσα στο κέντρο να το βρεις. Δεν μου λες. Γυρνώντας από την Ήμολα. Πόσο είναι η κλήση? Πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Όταν ήρθε η κλήση η πρώτη φορά, ήταν 115 ευρώ η κάθε μία κλήση. Πλάκα κάνεις. Καθόλου. 4 επί 115. Περίμενε, κάτσε. Να σου πω κι άλλο. Γιατί. Σαν κλήσεως λοιπόν Έλληνας.
Λες εντάξει, μωρά, εντάξει, το πληρώσαμε. Ωραία, τώρα, ναι. Άμα για πες γιατί. Από το πληρώσαμε είναι. Τώρα ήρθε κλήση. Την οποία πρέπει να πληρώσω άμεσα μέσα σε 15 μέρες την ημερομηνία που πήρα παραλαβή στο χαρτί. Ήρθα από το δικηγορικό γραφείο, με ονόματα κανονικά, τα πάντα, mm-hmm. εκπροσωπώντας την εταιρεία που διαχειρίζεται στο Δήμο της Πάρμας το πάρκινγκ και το κέντρο της πόλης. Και η τιμή ανέρχεται για κάθε μία κλήση στα 260 ευρώ. Αν δεν πληρώσω την όλη διαδικασία, πάει δικαστικά και επί τη συνέχεια. Απλά. Όχι, εντάξει. Αυτό το ταξίδι στην Ιταλία ήταν... Αισθάνομαι μειονεκτικά. Εμένα μου ήρθε 120 ευρώ γιατί πάρκαρα 8 παρα 5. Από τις 8 ήταν ελεύθερα και μετά. Και το πάρκαρα 8 παρα 5. Έτσι. Αλλά η φάση ποια είναι ότι... Λες τώρα... Εντάξει, μόνο. Δηλαδή, σε 5 λεπτά. Από κάμερα, δεν πέρασε κανένας. Γιατί ούτως ή άλλως δεν είμαστε και σε καμιά πολύ τεράστια, ας πούμε. Στο Πράτο ήμασταν μέσα, στο κέντρο. Εντάξει, δηλαδή δεν πήγαμε, ας πούμε... Έκανα τόσα χιλιόμετρα μέσα στην Ιταλία. Και που δεν πήγα, και μιλάμε, κοίτησα όλη τη Βόρεια Ιταλία, πηγαίνοντας από εργοστάσιο σε εργοστάσιο, από Φεράρι, Λαμπορκίνι και οτιδήποτε, φτάσα Βενετία. Έκανα... Και δεν έφαγα ούτε μία κλίση, ήμασταν μια χαρά και τη φάγαμε κανονικά μέσα στην Πάρμα. Γυρνώντας από την Ήμολα, από το Λίστα. Αδίμαρτον, για πάρκινγκ. Και πήγαμε στην Autobahn, πηγαίναμε με... Με... Το Στράντα, όχι όταν... Λος... Ναι, συγγνώμη, ναι. Με μπερδεύεσαι, ναι, παρακαλώ, πάρα πολύ. Ναι. Και δεν. Ναι. Και το φάγαμε στο πάρκινγκ. Αυτά. Αυτά συμβαίνουν στην εξωτική Ιταλία. Γι' αυτό δεν θα ξαναπάρω αυτοκίνητο. Όχι, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με τι πηγαίνει εκεί με αυτό. Με αυτό θα πηγαίνω γύρω-γύρω. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Δεν με ενδιαφέρει. Πήγες εκεί που πήγες, θα έπαιρνες τι μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα έπαιρνες. Ναι. Ναι, μάλλον, ναι. Ναι, εντάξει. Κάνα 1800 χιλιόμετρα. Σε μια εβδομάδα. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτές είναι ωραίες. Τι μου το θύμισες τώρα. Πω... Καλά το έχω ξεχάσει. Καλά το έχεις ξεχάσει. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στο Γερμανό. Πάμε στο Volkswagen. Αναβιώνει το κλασικό μπάγκι. Ναι. Αυτό το μπάγκι το κλασικό θα το βγάλει στην έκθεση της Γενέβης. Είπαμε 5 Μαρτίου. Ξεκινάει η έκθεση της Γενέβης. Δύο μέρες πριν θα είναι το διήμερο για τους δημοσιογράφους και πραγματικά δύο μέρες δεν φτάνουν για να γυρίσεις δημοσιογραφικά όλες τις εταιρείες και να ασχοληθείς ένα-ένα με τα μοντέλα και με τις παρουσιάσεις, οι οποίες είναι η μία μετά την άλλη. Έτσι λοιπόν η Volkswagen δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από το νέο μπάγκι, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MEB. Το πρωτότυπο λοιπόν θα βρίσκεται στην επερχόμενη έκθεση του αυτοκίνητου της Γενέβης. Θα μάθουμε σίγουρα παραπάνω τεχνικά στοιχεία για το πρωτότυπο μοντέλο. Σύμφωνα με τον αρχιδιαστή του μπάγκι, θα είναι κάτι παραπάνω από ένα αυτοκίνητο. Θα μπορείς να δώσεις την ενέργεια και στους 4 τροχούς. Οι φωτογραφίες είναι ωραίες. Το live θα είναι ακόμα καλύτερο να το δεις ζωντανά το συγκεκριμένο πρωτότυπο στο... Μπροστά στην Γενέβη. Εξελιγμένο κινέζικο αυτοκίνητο θα έπαιρνες. Εξελιγμένο κινέζικο αυτοκίνητο. Ναι, υπάρχουν κινέζικες εταιρείες οι οποίες έχουν αρχίσει και γίνονται σιγά σιγά κολοσσοί. Και βγάζουν αυτοκίνητα πάρα πολύ καλά και αρχίζουν και ξεπερνούν τα προβλήματα τα οποία είχαν εκείνα, ξέρεις, που πηγαίναν τα αυτοκίνητα για τα. Ναι, για τα τεστ ασφαλείας. Είναι και δεν περνούσαν ποτέ. Είναι η ίδια ερώτηση που θα κάνεις, ας πούμε, πριν χρόνια που βγήκε ο Κορεάτης. Και ήρθε στην Ελλάδα και θα έπαιρνε ποτέ. Ναι, πριν 20 χρόνια θα ρωτούσε, θα έπαιρνε κορεάτικο. Ναι, και μετά έγινε ινδικό. Ναι. Μάλλον έγινε κορεάτικο, έγινε κινέζικο και τώρα έγινε ινδικό. Αλλά το κινέζικο ακόμα παραμένει γιατί είχε γίνει μια προσπάθεια, δεν τώρα θα έπαιρνε ποτέ. Δηλαδή να βγει όντως, ας πούμε, ένα κινέζικο μια εταιρεία έτσι μεγάλη. Έτσι και να σου φέρει ένα αυτοκίνητο το οποίο πλήρει, ρε παιδί μου, τις προϋποθέσεις ασφαλείας γενικότερα και στο λέω γιατί. Το 2018 στην αγορά της Κίνας πουλήθηκαν 575 διαφορετικά μοντέλα. Λογικό. Έτσι,
αν πούμε ότι εδώ πέρα πωλούνται 200, ας πούμε, και έτσι, 575. Μεγαλύτερη αγορά, ναι. Εντάξει, το συζητάμε. Η Volkswagen βρέθηκε σε 5 θέσεις από τις 10. Από τις 10 βρέθηκε σε 5 θέσεις, πήρε 5 πρωτιές. Ναι. Η Nissan κατέκτησε την κορυφή. Mm-hmm. Η Toyota με το Corolla ήταν η πέμπτη και τρεις κινέζικες μάρκες βρέθηκαν στο top 10. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτές οι κινέζικες μάρκες, οι οποίες είναι και ήδη είναι μεγάλες, αλλά θα γίνουν και αρκετά μεγαλύτερες όσο περνάνε τα χρόνια, μπορούν κάλλιστα να έρθουν εδώ. Και έχουν μοντέλα τα οποία είναι πραγματικά και όμορφα και σε χώρους τεράστια και πληρούν προϋποθέσεις και τα μοτέρ τους φαίνεται ότι είναι καλά και άντε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, top 10 στην Κίνα. Πρώτο το Nissan το Sylphy, το οποίο δεν έρχεται εδώ και είναι μόνο για την αγορά της Κίνας και προφανώς πηγαίνει και καμιά Αμερική έτσι όπως το βλέπουμε. Δεύτερο είναι ένα κινέζικο μοντέλο. Τώρα άμα μπορέσει να το διαβάσει αυτό, Wuling Hong Huang, καλά το είπαμε, το οποίο είναι με 476.000, είναι πολύ κοντά. Volkswagen Lavida, το οποίο δεν έχετε εδώ. Haowall ETA 6 κινέζικο, το Toyota Corolla, Baojun και μετά Jetta, Tijuan, Santana και όλα αυτά. Να πούμε ότι το Volkswagen του Lavida είναι έτσι το αντίστοιχο Passat, ας πούμε. Ακριβώς. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Τα κινέζικα, εντάξει, το Toyota Corolla την ξέρουμε, τα κινέζικα είναι και τα δύο SUV. Και είναι και μεγάλα SUV. Καταρχήν οι Κινέζοι είναι πρώτες αντιγραφές. Δεν το συζητάμε. Πόσες εταιρείες έχουν κάνει μηνύσει κινέζικες εταιρείες για αντιγραφές. Ειδικά την Porsche την έχουν τρελάνει. Ναι. Να βλέπεις το Cayenne και βλέπεις ένα αντίστοιχο κινέζικο και λες είναι, δεν υπάρχει, δεν, μόνο το σηματάκι. Με 20.000 ευρώ, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Οι Κινέζοι εντάξει. Ξέρουν και το κάνουν σωστά. Μαθαίνουν. Και βλέπεις ότι παρόλο που πηγαίνουν, τους πηγαίνουν δικαστικά το ένα το άλλο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι, πραγματικά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Για να δώσουμε γιατί ρωτάει εδώ ο κόσμος. Τρόπους επικοινωνίας, είπαμε FM κενό, ονοματεπώνυμο, δεν έχουμε διαγωνισμό σήμερα. FM κενό, το μήνυμά σας, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Και όσοι δεν είστε μέλη, για όσους δεν είστε μέλη μάλλον, στην ομάδα Safety Car στο Facebook, και όσοι είστε μέλη, μπαίνετε μέσα και στέλνετε την ερώτησή σας έτσι, στο Safety Car, στην ομάδα μας, στο Facebook και σας απαντούμε. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ, ό,τι απορίες έχετε θα τα πούμε. Ο Ιαπωνέζος, η Mitsubishi Motors, πλέον η πολιτική της μάρκας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και προχωράει με πολύ γοργούς ρυθμούς. Πλέον έχει δώσει τη δημοσιότητα φωτογραφίες από ένα πρωτότυπο μοντέλο που θα φέρει στοιχεία SUV και θα είναι ηλεκτρικό. Έχει δώσει πληροφορίες η Mitsubishi ότι πρόκειται για ένα μοντέλο με πολύ άγρια μορφιά μιας αλπικής πόλης με πλούσια παράδοση στο χώρο του αθλητισμού. Από εκεί εμπνεύστηκαν λοιπόν και πήραν να μπορέσουν να κάνουν το συγκεκριμένο μοντέλο και φυσικά θα το δείξουν σε ένα μήνα από τώρα στην έκθεση της Γενέβης, το οποίο αν όντως έτσι πως τα λένε και έχουν ανοίξει πρώτες φωτογραφίες, όντως έχει άγρια ομορφιά, δεν το συζητάμε, και περιμένουμε να δούμε και τη Mitsubishi και αυτή στο χώρο της ηλεκτροκίνησης να μπαίνει δυναμικά και με SUV στοιχεία και οτιδήποτε τα υπόλοιπα στην έκθεση της Γενέβης. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10:30, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις θα σας πούμε τι γίνεται με το τιμόνι του αυτοκίνητου σας, έτσι μια έρευνα που θα σας σοκάρει για το τιμόνι του αυτοκίνητου σας. Έτσι, το ποια είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο, όχι brand name, αλλά αυτό που είναι στην αντίληψη του κόσμου πιο μεγάλη. Και αν, ναι, και αν προλάβουμε το τι αποκαλύπτει έτσι, το χρώμα του αυτοκίνητου έτσι, με την επιλογή που κάνετε και μαζί και άλλα πολλά νέα. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Και να σου πω και κάτι, ρε Τάσο Κοτσάνη. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι, έτσι, με προκαλεί κατάθλιψη. Έλα ρε. Ναι, δηλαδή ότι φτάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και σιγά σιγά πρέπει να κλείνουμε και γιατί θα φύγουμε και δεν μπορούμε να κάτσουμε να πούμε άλλες 5 ώρες εδώ για αυτοκίνητο και έτσι. Βάζεις ιδέες τώρα, ακούνε. Βάζεις τώρα εσύ ιδέες. Τα θέλεις μετά. Και όταν στα λένε, πώς θα δεν το έχω χρόνο, δεν αυτά, μπορώ. Μπράβο, ναι. Πρέπει να πάω να παραδώσω ένα αυτοκίνητο. Έχουμε ένα test drive να φύγουμε να κάνουμε μια τέτοια. Ναι. Εννοείται, ρε φίλε. Όπως μας συμφέρει, θα το κάνουμε. Πάμε για το τελευταίο σχεδόν μισάωρο της εκπομπής Safety Car. Χαιρόμαστε που μπαίνετε και γίνεστε και άλλοι έτσι, μέλη. Έτσι, μόλις καλωσορίσαμε και τον φίλο τον Γιώργο. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Facebook, όλοι έχετε. Όσοι δεν έχετε να κάνετε για να γίνετε μέλη της εκπομπής Safety Car. Ένας λόγος για να κάνετε Facebook. Ναι. Μπαίνετε μέσα, γίνεστε μέλη. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Στέλνετε έτσι το μήνυμά σας και πάντα βρισκόμαστε σε ετοιμότητα ένας εκ των τριών να σας απαντήσει για αυτό που σας βασανίζει για το αυτοκίνητο. Είτε είναι για καινούργιο, είτε είναι για μεταχειρισμένο. Και πάμε που λες, Τάσο. Για να δούμε λοιπόν, για το τιμόνι. Έτσι και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μια έρευνα λοιπόν στη ΣΥΠΑ αποκαλύπτει ότι το σαλόνι ενός αυτοκινήτου είναι ένας πολύ επικίνδυνος χώρος για το ανθρώπινο είδος. Έτσι, μιλάμε για την carrentals.com. Έκανε μια έρευνα ανάμεσα σε 1000 οδηγούς στις ΗΠΑ σχετικά με το πόσο καθαρίζουν και απολυμμένουν το αυτοκίνητό τους. Το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό, καθώς το 32%. Και φαντάζομαι ότι αυτοί, οι περισσότεροι, έχουν και αυλές και μπορούν να κάτσουν να καθαρίσουν. Δεν είναι όπως εδώ πέρα που είμαστε παρκαρισμένοι κάτω από εδώ από εκεί, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε ένα λάστιχο. Φωνάς διαχειριστής, το νερό, το ρεύμα, τη σκούπα, όλα αυτά. Κατάλαβες, δηλαδή έχουμε και αυτά. Το 32% από αυτούς το κάνουν σπάνιο έως καθόλου, με τους περισσότερους έτσι να ασχολούνται με το θέμα μια φορά το χρόνο. Και σύμφωνα με το Αμερικάνικο Εθνικό Κέντρο για την Βιοτεχνολογία, το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι ένα από τα πιο βρώμικα μέρη που μπορεί να βρεθεί κανείς στον πλανήτη. Συναγωνίζεται μάλιστα σε αυτό το κάλυμα της τουαλέτας ή άλλα σημεία τα οποία είναι ήδη γνωστά για την ικανότητά τους να συγκεντρώνουν μικρόβια. Πιο συγκεκριμένα, το τιμόνι ενός αυτοκινήτου είναι 4 φορές πιο βρώμικο από το κάλυμα της τουαλέτας. Κάτι πολύ σοκαριστικό. Έτσι, αν πούμε ότι τα χέρια μας είναι συνέχεια στο τιμόνι, θα σωθούμε μόνο όταν έρθει η αυτόνομη οδήγηση και από κοιτάσω. Η έρευνα μέτρησε τη βρωμιά σε εσωτερικό του αυτοκινήτου με βάση τα βακτήρια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Το τιμόνι φτάνει στον δείκτη 629, όταν το τυπικό κινητό τηλέφωνο βρίσκεται στα 100, τα κουμπιά στους δημόσιους ανακυστήρες στα 313 και τα καλύματα στις δημόσιες τουαλέτες βρίσκονται στο 172 και το τιμόνι στα 629. Αυτό που κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τα βακτήρια στο αυτοκίνητο είναι και τα πιο συνηθισμένα, όπως ο σταφυλόκοκκος, που προκαλεί πολλές ασθένειες, και το προπιονιομπακτήριουμ, που προκαλεί φλεγμονές και λοιμώξεις. Αυτά είναι τα δύο πιο κοινά βακτήρια, καθώς μέσα στο αυτοκίνητο έχουν βρεθεί πλέον άλλα 700 διαφορετικά. Έτσι. Η χειρότερη συνήθεια για την ανάπτυξη των βακτηρίων μέσα στο αυτοκίνητο είναι η κακή και επικίνδυνη συνήθεια να τρώμε μέσα σε αυτό. Έτσι. Ειδικά στην Αμερική, δεν το συζητάμε. Κάτι που είναι πλέον κοινός τόπος με βάση την αγχωτική διάσταση της ζωής μας, που όλα πλέον γίνονται μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτά για το τιμόνι σας. Καλό είναι. Έτσι, κάτι ωραία μαντιλάκια που έχει. Απολυμαντικά. Πού και πού. Να το ρίχνετε έτσι καμιά, κανένα καθάρισμα. Και γενικότερα γιατί είπαμε. 692 βακτήρια. Τάσο. Πολλά. Και να πάμε και σε μια... και σε κάτι άλλο. Ποια είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο και δεν μιλάμε για οικονομικά μεγέθη, αλλά για κάποιους άλλους παράγοντες που κάνουν κάποια εταιρεία να ξεχωρίζει στο παγκόσμιο στερέωμα. Για πες ρε σημάνα. Έτσι, και ερώτησες λίγο τα πρώτα ονόματα που σου έρχονται στο μυαλό, ξέρεις, Facebook, Amazon ή γνωστά αναψυκτικά ή όλα αυτά. Δεν μιλάμε αποκλειστικά για οικονομικά μεγέθη, αλλά πιο δυνατή στην αντίληψη των καταναλωτών στον κόσμο. Έτσι. Η κατάταξη προκύπτει από το Brand Finances Global 500
Και την αναφορά του για το 2019, παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε στον Νταβός της Ελβετίας. Το οικονομικό φόρουμ που είχε γίνει, ναι. Ναι. Με τη Ferrari να είναι πρώτη από όλες τις εταιρείες στο δίκτυο Brand Strength, κερδίζοντας 4 μονάδες και πήγε από το 91,5 στο 94,8 με άριστα το 100. Οι μόνες άλλες αυτοκινητομηχανίες που βρέθηκαν κοντά ήταν η BMW και η Porsche. Κοντά σχετικά, έτσι να ξέρεις. Αρκετά πιο μακριά, αλλά η Ferrari εκτοξεύτηκε στην κορυφή των μεγάλων εταιρεών στον κόσμο, έχοντας πλέον κάτω με τον μπρέλα της όχι μόνο αυτοκίνητα, αλλά και διάφορα άλλα προϊόντα όπως ρούχα, θεαματικά πάρκα, ξενοδοχεία. Για τα αξία τη. 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανέβηκε κατά 27% την περασμένη χρονιά. Έτσι, ήδη τα αυτοκίνητα που έχει σχεδιάσει για την παραγωγή του 2019 έχουν πουληθεί. Ενώ υπάρχουν σχέδια για παραγωγή 15 νέων μοντέλων, αρκετά εκ των οποίων θα είναι και ηλεκτρικής μορφής. Αυτό. Ό,τι βγήκε. Και δεν έχει ακόμα. Ήδη. Δηλαδή, αυτό που ηλεκτρικής μορφής δεν έχει βγάλει τίποτα προς τα έξω. Σε ηλεκτρικό. Έχουν βγει άλλες εταιρείες, έχουν βγάλει πραγματικά αυτοκίνητα με ηλεκτροκινητήρα, με επιδόσεις, με 1002. Φίλε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλώς ήρθες στην παρέα μας έτσι, στο Safety Car. Κάθε Σάββατο πρωί 9 με 11 να τα λέμε τα σκοτσά. Λοιπόν, τα top 10 αυτοκίνητα σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Τα Super Mini φυσικά παρέμειναν να είναι τα πιο δημοφιλή μοντέλα και το 2018. Έτσι λοιπόν η πρώτη δεκάδα πωλήσεων στην Ευρώπη σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε 27 χώρες. Οι πρώτες 6 θέσεις είναι... Όχι οι πρώτες 6, ξεκινά από το 10 αν είναι, ξεκινά από το 10, ναι. Να πηγαίνει προς την κορυφή. Στη 10η θέση είναι το Opel Corsa. Ένα πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα που είναι 4-5 εδώ. Ναι. Στην 1η θέση είναι το Toyota Yaris. Το πιο δημοφιλής εδώ πέρα, έτσι που είναι πρώτο. Στην 8η θέση είναι η Skoda Octavia. Που νομίζω ότι δεν ήταν στη δεκάδα εδώ. Στην 7η θέση είναι το Volkswagen Tiguan. Που σίγουρα δεν ήταν στη δεκάδα εδώ. Στην 6η θέση είναι το Peugeot 208. Που είναι στην πεντάδα, έτσι σε εμάς. 5η θέση είναι το Nissan Qashqai. Και εδώ είμαστε εκ το 7η θέση. Συμπληρώνω εγώ, έτσι. Συμπληρώνω, κάνω το δικηγόρο διαβόλου. Τέταρτη θέση είναι το Ford Fiesta. Που είναι εδώ πέρα στην τέταρτη. Όχι, πιο κάτω. Πιο κάτω είναι, πέμπτο, έκτη, ναι. Τρίτη θέση το Volkswagen Polo. Που εδώ είναι δεύτερο. Δεύτερη θέση το Renault Clio. Και στην κορυφή, στην πρώτη θέση, βρίσκεται το Volkswagen Golf. Το αυτοκίνητο του λαού, ρε φίλε. Έτσι δεν λέει. Volkswagen Golf. Εντάξει, το Volkswagen Golf πουλάει. Δηλαδή βγαίνει... Πώς είναι η Corolla, έτσι είναι το Golf. Δηλαδή βγαίνει η Corolla και πάει ο άλλος και παίρνει την επόμενη Corolla. Άσχετα τώρα αν έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Έτσι ήταν κάποτε το Toyota με το Corolla. Άλλαξαν τα πράγματα. Το Golf όμως, θες επειδή έμεινε ακριβώς το ίδιο σχήμα, με πολύ μικρές παραλλαγές. Συνεχίζει. Μήπως τελικά έκαναν λάθος, ας πούμε, στην Toyota που άρχισαν και φτιάχνανε διαφορετικά, όπως έγινε με τη Honda, έτσι, που άλλο έβλεπες αυτοκίνητο τη δεκαετία για πριν το 90, ναι, άλλο μοντέλο είδες 91-96 και από το 91-96 έχουν αλλάξει το μοντέλο εκείνο, εκείνο το 91-96, τι ωραίο μοντέλο. Μετά αλλάξανε. Και τώρα αρχίζουμε και καλυτερεύουμε, ας πούμε, η κατάσταση. Γιατί ήρθε το 96-2000-2001 σχεδιαστικά, ναι. Μετά κι αν ναι. Μετά ξανά κι αν ναι. Τουλάχιστον τώρα μπήκαν στο σωστό δρόμο. Και αυτό πάλι αμφιλεγόμενο, έτσι. Α, μπράβο. Κάποιος τους αρέσει πάρα πολύ το Civic το καινούριο. Κάποιος δεν τους αρέσει. Έτσι. Βέβαια και αυτός που δεν τους αρέσει... Έτσι, όταν έχουν το μοτέρι με τα 1500 κυβικά με 183 άλογα, μια χαρά το μπουκόνι και τους αρέσει. Σε αυτούς που κοιτάζουν και άλλα πράγματα στο αυτοκίνητο, πέρα από τη σχεδίαση. Μιλάμε τώρα μόνο για τη σχεδίαση, δεν μιλάμε για το τίποτα. Και τους χώρους και αυτά. Τι να κάνεις. Επιπλέον και τους χώρους. Τεράστιο. Τεράστιο. Γιατί απάντησε η Civic του 2008
με το Civic το τωρινό. Καμία σχέση. Σε χώρους είναι καμία σχέση. Έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Φυσικά το Civic, το αυτό που βγήκε τώρα με το προηγούμενο, είναι πολύ πιο όμορφο αυτό. Ειδικά το πίσω μέρος είναι εκπληκτικό. Ναι, αυτό πάλι ξέρεις τι γίνεται. Αυτά δεν μπορώ να ακούω. Και... τι δεν ακούω το... Πρόσεξε με τώρα. Ακούω τώρα από φίλο Toyota. Τον Toyota. Τον Toyota. Mm. Και λέει. Εντάξει. Το μπροστά μέρος εντάξει. Το πίσω μέρος δεν μου αρέσει πολύ. Ποιο αυτοκίνητο σου αρέσει, μου λέει το CHR. Δεν ξέρω, άμα δω ένα CHR από πίσω και ένα Civic από πίσω, δεν μπορώ να πω ότι διακρίνω τεράστιες διαφορές. Δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Πίσω-πίσω. Όχι, δεν μιλάμε για πλάι και πίσω. Πίσω. Μόνο το πίσω μέρος. Το CHR είναι... Τα φώτα. Πρόσεξε τα πίσω. Είναι ωραίο σχεδιαστικά του. Είναι ωραίο, ναι. Ναι, δες τα φώτα του ενός και δες τα φώτα του άλλου. Τα έχω δει τα φώτα του ενός και τα φώτα του άλλου. Δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για τους φίλους ακροατές, εντάξει. Όχι επειδή τα είδες και από κοντά και το ένα και το άλλο και οδηγείς και αυτά. Μας το παίζεις έξυπνος εδώ. Τα σου κοτσάνει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Καλά, η Honda έφτασε μετά από πόσα μοντέλα του Civic να παρουσιάσει αυτό που έχει παρουσιάσει τώρα. Κοιτάξτε, εγώ την πρόταση την είχα κάνει. Λέω, πάρτε με εκεί πέρα. Έτσι, όχι να σχεδιάζω, απλά να σας λέω, παιδιά, αυτό είναι ωραίο. Αυτό δεν είναι ωραίο. Κριτική επιτροπή σχεδιαστών. Ναι. Κριτική επιτροπή επί των σχεδιαστών. Έτσι. Παρά τον πρωθυπουργό που λένε επί των σχεδιαστών. Ναι. Έτσι. Και ευτυχώς που ναι, δεν σε ακούσανε στο Honda, δεν σε ακούσανε. Δεν θα έπρεπε. Γενικά έπρεπε λίγο να ακούνε, λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτάκια. Λοιπόν, τι θέλεις. Πάμε για το χρώμα. Πάμε για το χρώμα. Λοιπόν, πήγαινε και αγοράζετε αυτοκίνητα. Και κολλάτε σε κάποια χρώματα. Όχι άδικα μερικές φορές. Μερικές φορές όμως είναι και θέμα ότι δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Μερικές φορές είναι ότι είναι και πιο φθηνό. Γιατί το ετοιμοπαράδοτο, να το πάρεις, σου λέει το χρώμα. Ετοιμοπαράδοτο έχω λευκό. Αν θες για κόκκινο, ας πούμε. Θα περιμένεις 2 μήνες. Ναι, και λες τώρα θα περιμένω 2 μήνες. Τώρα θα πάρω λευκό. Πάρτο το λευκό. Ναι. Τι υποδηλώνει όμως το χρώμα του αυτοκίνητου? Κόκκινο. Το κόκκινο αυτοκίνητο το επιλέγουν συνήθως όσοι έχουν μεγάλη όρεξη για ζωή. Είναι εξωστρεφείς, αστείοι, άγριοι και παρορμητικοί. Nice. Αν το αυτοκίνητό σου είναι κόκκινο, μάλλον είσαι φιλόδοξος και αποφασισμένος να ζήσεις τη ζωή σου στο έπακρο. Είστε ανήσυχο πνεύμα και εξωστρεφείς. Γι' αυτό σοκάρετε κάποιος επισημαίνει κάποια από τα ελαττώματά σας. Ναι. Γκρι. Αν έχετε γκρι αυτοκίνητο, ξέρετε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο γκρι και το ασημί. Εντάξει, αυτό και φτάνει. Ναι, εντάξει, αυτό και φτάνει. Ο οδηγός του γκρι δεν θέλει να ξεχωρίζει. Έτσι. Και όλα αυτά. Έτσι, το πάμε στα γρήγορα γιατί πάρα πολλά μέσα. Ασημί, αν το χρώμα του αυτοκινήτου σου είναι το ασημί, είσαι πρακτικός, καινοτόμος, έξυπνος, επιχειρηματίας και καλόγουστος. Όσοι είναι επιλέγουν το ασημί, ναι. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί εδώ έχει. Ναι. Πάμε στο μπλε. Εντάξει, έχει κάτι για γυναίκα εδώ, θα να πούμε. Αν έχετε μπλε αυτοκίνητο, είστε συμπονετικοί, αισιόδοξοι. Σταθερή, ειλικρινή και γαλήνη. Σας αρέσει, σας θαυμάζω για τη σοφία σας και την ισχυρή αίσθηση του εαυτού σας. Ξέρουμε κανένα μπλε αυτοκίνητο. Όχι. Είχα κάποτε ένα μπλε. Είσαι συμπονετικός και αισιόδοξος. Αισιόδοξος, είσαι συμπονετικός και είσαι. Εντάξει, είσαι ειλικρινής. Τα πάντα είσαι. Πράσινο. Α, αυτό. Λοιπόν, εδώ. Περίμενε. Γιατί μεγάλωσα και οδήγησα με πρώτο αυτοκίνητο πράσινο, έτσι. Πρόσεξε τώρα. Ναι, αλλά δεν ήταν δικό σου όμως. Ναι, δεν ήταν δικό μου, ρε φίλε. Εντάξει. Άρα πρέπει να πούμε ότι για αυτόν που το είχε. Αν έχεις πράσινο αυτοκίνητο, έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και δεν σε ενδιαφέρει πολύ η γνώμη των άλλων. Προχώρα. Αλουνού ήταν, δεν ήταν δικό μου. Καφέ, μπεζ, σαμπανί. Σαμπανί, να το λέμε έτσι όμορφα. Αν το αυτοκίνητό σου έχει ένα από τα παρακάτω χρώματα, είσαι πολύ προσγειωμένος και ειλικρινής, αν και μερικές φορές αγγίζεις τα όρια της αγένειας. Όχι. Προχώρα. Χρυσό ή κίτρινο. Το κίτρινο και το χρυσό είναι τα χρώματα της χαράς και της ευτυχίας. Εγώ ήξερα του μίσους είναι το κίτρινο. Ναι, το κίτρινο ειδικά, ναι. Στα τριαντάφυλλα μόνο. Αν έχεις τέτοιο αυτοκίνητο, τότε το μότο σου είναι μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Αυτά για τους ταρίφες κάτω στην Αθήνα δηλαδή. Εντάξει, μη ναι, μη στεναχωριέσαι. Εσείς ταξίδες στην Αθήνα, μη στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά, γιατί με εκεί, αυτό που ζούμε τέτοια κίνηση, τι να στεναχωρηθεί ο άνθρωπος. Πορτοκαλί. Όχι, ρε φίλε, και πορτοκαλί. Αν και το πορτοκαλί λέει μοιάζει κεντρικό για χρώμα αυτοκίνητο, σημαίνει ότι ξέρεις και να διαχειρίζεις σωστά τα χρήματά σου. Όχι, έχω μια McLaren. Ναι, εννοείται. Το συγκεκριμένο, ξέρω στο μοντέλο. Ή άμα πάμε βάψουμε πορτοκαλί το Manda. Εγώ δεν και πορτοκαλί, Manda, σκόνα, τα βλέπεις αυτά. Ναι. Πορτοκαλί, ναι. Τότε.
Μαύρο. Αν έχεις ένα μαύρο αυτοκίνητο, σημαίνει ότι είσαι εκλεπτισμένος και σου αρέσει η πολυτέλεια. Αξιοπρεπής και εντυπωσιακός. Χωρίς να γίνεις επιδεικτικός όμως. Μαύρη λιμουζίνα και. Και πάμε να δούμε. Το άσπρο. Oh. Τάσκο Τσάνης. Έτσι. Μπήκε το άσπρο. Μπήκε το άσπρο στη ζωή σου. Δεν έχει, δεν διάλεξες. Διάλεξες, Τάσο. Δεν διάλεξε. Να περίμενες. Δεν είχε άλλο. Όχι. Δεν είχε άλλο χρώμα. Το άσπρο μαύρο είναι συνδεδεμένο και... με την ειλικρίνεια και την αγνότητα. Αν το αυτοκίνητο σου είναι λευκό, έχεις εκλεπτισμένο γούστο και αναζητάς την τελειότητα. Συνήθως σου αρέσει τα πιο απλά πράγματα στη ζωή. Να, αυτό είναι το λέτε, ναι, αλλά... Λοιπόν, αυτά... Με τα χρώματα, ρε. Αυτά με τα χρωματάκια σας. Έτσι, τα λέμε και αυτά. Γιατί όχι. Πάλι λίγο να ασχοληθούμε με την Opel, καθώς πλέον ανήκει στον όμιλο PSA, στους Γάλλους, η γερμανική εταιρεία. Και μέσα από φωτογραφίες κατασκοπίας οι οποίες έχουν διαρρεύσει βλέπουμε το νέο Opel Corsa, το οποίο σχεδιαστικά και πόσο καμουφλαντισμένο το έχουν το αυτοκίνητο, είναι, μπορώ να πούμε, εκπληκτικό. Το Corsa λοιπόν, το οποίο πλέον βγαίνει, θα βγαίνει από το γαλλικό group. Θα πατάει στην ίδια πλατφόρμα το οποίο θα έχει η επόμενη γενιά του Peugeot του 208. Τώρα κάνει δοκιμές εξέλιξης φυσικά σε μέρη τα οποία είτε έχουν πάρα πολύ κρύο είτε πάρα πολύ ζέστη, για να μπορέσουν να δουν τις ενδράσεις αυτοκινήτου σε υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δουν. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 2020 θα κυκλοφορήσει και το ηλεκτροκίνητο Corsa. Τώρα, για το νέο Corsa προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο στην έκθεση Φραγκφούρτης, με τις πωλήσεις να ξεκινούν από το Δεκέμβριο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των χορηγών της εκπομπής Safety Car. Μπορείς να μάθεις να... Τετραμπάιτ. Ένα ρε. Παπά 91. Ένα. 23, 15, 50, 60, 56. Όταν θα πάρεις υπολογιστή. Λάπτοπ. Καινούριο. Πλήρης ανακατασκευής. Που έχεις μάθει πλέον την πλήρης ανακατασκευής. Ναι. Έτσι. Έπρεπε να σου το πει με παράδειγμα αυτοκίνητο για να καταλάβεις. Εννοείται. Έτσι. Αν δεν μπορείς κάτι να το καταλάβεις, δώσ' τον άλλον να το καταλάβει με τον τρόπο που αυτός μπορεί να το καταλάβει. Πηγαίνετε, διαλέγετε τον υπολογιστή που χρειάζεστε και έχετε ανάγκη να κάνετε τη δουλειά σας σε πολύ καλές τιμές και φυσικά θα πάρετε την εκπτωσούλα στην παραπάνω αν πείτε Safety Car ή Libero 107,4. Έτσι ακριβώς. Και αν θέλετε να πάρετε να φάτε κάτι καλό, μαγειρεμένο σωστά και επίσης όχι να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής επειδή έχει ένα όνομα, να μην λέμε παραπάνω, επιλέγετε West Saloon. Ναι ρε φίλε. Βασιλέος Γεωργίου 39 στο Φάληρο, τηλέφωνο delivery 2310-88-68-88, μεγάλη ακτίνα που μπορεί να σας φέρει τις πιο ωραίες πίτσες, την πιο ωραία πίτσα της πόλης, τεράστια καλτσόνε, ζουμερά μπέργκερς, τεράστιες μακαρονάδες, τα πάντα όλα, σαλάτες και διάφορα ορεκτικά, για να μπείτε να δείτε έτσι και το μενού. Μπορείτε να κατεβάσετε το app West Saloon στο κινητό σας και να πάρετε και μείον 40% στην πρώτη παραγγελία. Τόσο απλά. Επίσης, εκεί ο φίλος ο Ανδρέας έτσι δίνει μείον 15% σε φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους. Μια πάρα πολύ έτσι, σημαντική κίνηση. 15% για φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους μόνο στο West Saloon. Έτσι και είπαμε ότι για σήμερα το μενού προτείνουμε ένα τεράστιο ζουμερό West Burger με το απόλυτο μπιφτέκι μέσα, το τεράστιο, τις πατατούλες της πτσίδας. Και μηνάσα, μάτι. Μια πίτσα Chicken Delight έτσι, με κοτοπουλάκι και κρέμα γάλακτος και λίγο μπεϊκονάκι γιατί να είναι και λίγο light. Να είμαστε γράμμος, να είστε... Ναι. Ναι. Και εσείς που βλέπετε τις φωτογραφίες και να μην κοροϊδεύετε, έτσι, είμαστε στον όγκο να ξέρετε και μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε. Από το Μάρτιο και μετά θα κάνουμε δίαιτα. Έτσι, Τάσο. Και έρθε ο ένας. Ο ανεπανάληπτος. Ο μοναδικός. Ο απλός παρατηρητής.
που τα λέει με τον δικό του τρόπο. Γιώργος Συρίγος. Το απόλυτο πρωινό όπλο. Του Λιμπέρο. Έτσι ακριβώς. Να σας τα πει ένα χεράκι για να μάθετε 5-6 πράγματα. Να ανοίξετε τα μάτια σας. Ακριβώς. Γιατί για τον Γιώργο Συρίγο έτσι μας βλέπει όλους τα παιδιά του. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 η ώρα. Από τον Τάσο τον Κοτσάνη. Και Μανάνο Γνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σάββατο Κυριακό. Γεια σας.